Θαύμασε η Κυρία Θεοτόκος τον άθωνα της Χαλκιδικής Σεβασμιότητα Πάτρα και Δέσποτα. Σεβαστοί πατέρες, Αγία καθηγουμένη, ευλογημένες αδελφές της Μονής και αγαπητοί προσκυνητές. Θαύμασε η Κυρία Θεοτόκος όταν αντίκρισε τον άθωνα όταν τον επισκέφθηκε γύρω στο 40, συνοδευμένη από τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο, και τότε ζήτησε από τον Κύριο: «Κύριε, δώσ' μου αυτόν τον τόπο για δικό μου πλήρω, για το δικό μου το περιβόλι». Και ο Κύριος της λέει: «Δικό σου θα είναι, μητέρα μου, λιμάνι για αυτούς οι οποίοι θα θέλουν να σώζονται». Αλλά θαύμασαν και οι Χαλκιδικιώτες και οι Αθωνίτες την θεϊκή ομορφιά της κυρίας Θεοτόκου, την υποδέχτηκαν με πολύ αγάπη, με πολύ χαρά, άκουσαν τα λόγια της. Η κυρία Θεοτόκος δίδαξε την πίστη του Χριστού και ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος βάπτισε τους Αθωνίτες, τους πρώτους Χαλκιδικιώτες, μέλη της Εκκλησίας του Χριστού μας. Από τότε ο άθωνας αφιερώθηκε στην κυρία Θεοτόκο ως ο κλήρος και η κληρονομιά της. Αλλά και οι Χαλκιδικιώτες αφιέρωσαν τον άθωνα στην τιμή της Παναγίας μας. Και από τότε ο άθωνας είναι αφιερωμένος στην τιμή της Μητέρας του Θεού και κοινής μας μητέρας. Η οποία τιμάται από άκρου σε άκρου της Αθωνικής Χερσονήσου, στο Αγιόν Ημών Όρος, το περιβόλι της. Τιμάται στα μοναστήρια, στις σκήτες, στα κελιά, από τους χιλιάδες μοναχούς οι οποίοι εδώ και χίλια χρόνια ασκήτευσαν και αγωνίστηκαν για τη σωτηρία τους στον Αγιόν Ημών Άθωνα. Μην ξεχνάμε ότι εκεί η Παναγία μας δίδαξε τον περίφημο θεοτοκοδίδακτο ύμνο «Άξιον εστίν ως αληθώς» στον άθωνα. Δεν ξεχνάμε ότι εκεί είναι η ζώνη της Παναγίας, στην Μονή Βατοπεδίου. Όλα τα μοναστήρια και τα κελιά έχουν θαυματουργές εικόνες προς τιμή της Παναγίας μας. Οι πατέρες αγαπούν με πολύ αγάπη την κυρία Θεοτόκο, συνεχώς την έχουν στο στόμα τους, το νου και την καρδιά τους, σαν την μητέρα τους, η μόνη γυναίκα η οποία και τιμάται στο Άγιον Όρος. Και η Παναγία υποσχέθηκε στον Άγιο Πέτρο τον Αθωνίτη, τον πρώτο ασκητή, γνωστό ασκητή του Αγίου Όρους, ότι εγώ θα είμαι και η τροφή σας και το πιωτό σας και το ρούχο σας και το υπόδημά σας και ο γιατρός σας, εγώ θα είμαι τα πάντα για σας που θα έρχεστε εδώ στον άθωνα και θα μένω. Αυτή την Αγία, την Παναγία Θεοτόκο, αγάπησε και ο Άγιος Κοσμάς, ο Άγιος μας, στη Μονή Φιλοθέου. Αυτός ο Θεοτοκόφιλος Άγιος μας, εκείνη η γνωστή Παναγία Γλυκοφιλούσα, εκεί αγάπησε την κυρία Θεοτό και την Επικαλύτω, η βασίλισσα του ουρανού και της γης. Έτσι, με τέτοιο θαυμαστό λόγο, απευθύνεται προς την κυρία Θεοτόκο και παρακαλεί τους χριστιανούς να σέβονται, να αγαπούν την Παναγία, να λένε τους χαιρετισμούς. Λοιπόν, και οι Χαλκιδικιώτες, εμείς του αιώνος αυτού, προσκυνούμε την κυρία Θεοτόκο, θυμόμαστε την επίσκεψή της και την καταγράφουμε
σε αυτή την εικόνα την Παναγία την Χαλκιδικιώτησα. Στο Άγιο Δρόμος είναι η Παναγία η Αφωνήτησα και καταγράφουμε την επίσκεψή της σε αυτή την εικόνα, την πρώτη εικόνα η οποία έγινε προς τιμήν της και την φέραμε, και την εγχρονίσαμε εδώ στο μοναστήρι του Αγίου Κοσμά στην αρχή του 15 Αυγούστου καθώς ξεκινάμε αυτή την ευλογημένη περίοδο προς τιμήν της κυρίας Θεοτόκου μέχρι την κοίμησή της και μέχρι τέλος του μηνός που ολοκληρώνεται η τιμή προς την Παναγία μας με την γιορτή της Αγίας Ζώνης. Φέραμε λοιπόν εδώ σεβασμιότητες, σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί αδελφοί, φέραμε εδώ την κυρία Θεοτόκου την Παναγία μας να μας προστατεύει. Να προστατεύει το μοναστήρι, να προστατεύει τη Χαλκιδική, τους χριστιανούς μας, τις οικογένειές μας, τα παιδιά μας, τους πονεμένους, τους δυσκολεμένους. Να είναι η παρηγοριά μας. Η Χαλκιδική δεν ξέχασε αυτή την επίσκεψη για την αγάπη της Παναγίας μας. Η Χαλκιδική σέβεται και αγαπάει την Παναγία. Έχει 8 τουλάχιστον μοναστήρια αφιερωμένα στην Παναγία, 27 ναούς, 2 προσκυνήματα, δεκάδες θαυμαγωγές εικόνες, γιορτές, πανηγύρια προς τιμήν της και πάρα πολλοί είναι χριστιανοί οι οποίοι διαβάζουν καθημερινά τους χαιρετισμούς και επικαλούνται τη χάρη της και την προστασία της. Μπορούμε να πούμε ότι αυτή η γωνιά της Ελλάδος, η Χαλκιδική, η Μητρόπολη μας, είναι η πιο θεοτοκόφιλη γωνιά της Ελλάδος, που αγαπάει την Παναγία, την σέβεται, την ευλαβείται και γι' αυτό ακριβώς εκφράζουμε την αγάπη μας και το σεβασμό μας την κυρία Θεοτόκο με την ενθρόνησή της εδώ στο μοναστήρι μας. Για να μαζί με τον Άγιο Κοσμά να προστατεύει τις αδελφές οι οποίες αγωνίζονται εδώ τον μοναχικό αγώνα, να βοηθάει η κυρία Θεοτόκος τον αγώνα που έχουμε. Είδατε ότι ξεκίνησε η ανέγερση του Ναού του Αγίου Κοσμά. Συμφεώ και διευχών σας σεβασμιότητα και με τη βοήθεια όλων των χριστιανών πιστεύουμε ότι σύντομα θα ολοκληρωθεί η ανέγερση του Ναού, η πρώτη φάση που είναι τα πετά και παρακαλούμε την αγάπη σας, την προσευχή σας στο μοναστήρι μας, τις αδελφές, για να πετύχουμε το σκοπό μας με τις πρεσβείες της κυρίας Θεοτόκου και πάνω των Αγίων και του Αγίου μας και εις Αποστόλου Κοσμά του Ετωλού. Πολυφίλη Τέμη, Πάτερ Χρυσόστομε, Αγία Οικουμένη, κύριε Πρόεδρε της Αρδέας, κυρία Δημοτική Σύμβουλος, αγαπητή μου κυρία Ευγενία, κύριε Ροψάλτε, ευλογημένε λαέ του Θεού, με μεγάλη ικανοποίηση βλέπω εδώ να ανυψώνεται σήμερα υπέροχη εικόνα, την οποία ιστόρισε ο αδελφός Μεθόδιος, για να μπορέσει αυτή τη στιγμή, από αυτή τη στιγμή και πέρα, πέραν της σκέπης της, να είναι και φιλοξενουμένη στο μοναστήρι σας η Παναγία Αγία Οικουμένη. Φιλοξενουμένη στο μοναστήρι σας. Και κάτι περισσότερο πιστεύω άνθρωπος δεν μπορεί να γυρέψει από τούτο παρά να έχει φιλοξενούμενο στο σπίτι του τον Κύριο και Θεό μας, αλλά κυρίως τη μάνα του. Δεν θα ήθελα πολλές κουβέντες να πω παραπάνω από τα τόσα ωραία που έπλεξε προηγουμένως ο Άγιος Ιεροκήρυξ και επίτιμος της Ιεράς Μητροπόλεως Πρωτοσύγκελος, ο Φίλτατος μη Πατήρ Χρυσόστομος. Μόνο να υπενθυμίσω στην αγάπη σας, επειδή και η Οικουμένη είναι φιλόλογος, λέμε τώρα ότι θα το κάνουμε Ιεροψάλτε, θα ψάλουμε σύντομα την παράκληση και της
Μητέρας του Θεού, την οποία ονομάζομαι ως Χαλκιδικιώτισσα, αλλά θα τα επιμερίσουμε μαζί ώστε να ψάλλουμε και τις Παναγίες. Παράκλησης. Τι σημαίνει παρακαλώ? Ο κύριος Μπαμπινιώτης, ο γνωστός σε όλους γλωσσολόγος, όπως ξέρει η Οικουμένη, μας λέει ότι υπάρχουν δύο ερμηνείες στη λέξη παράκλησης και παρακαλώ. Παρακαλώ καταρχήν σημαίνει ετούμε από κάποιον κάτι, γυρεύω από κάποιον κάτι. Παρακαλώ σημαίνει δώσ' μου κάτι, σου γυρεύω κάτι και θέλω να μου το δώσεις. Άρα λοιπόν, παρακαλώ σημαίνει ετούμε, γυρεύω, ζητώ από κάποιον κάτι. Και το δεύτερο, το οποίο υπάρχει ως ερμηνεία στον κύριο Μπαμπινιώτη και ορθότατα σωστά, είναι παρακαλώ και παράκληση σημαίνει παρηγορώ, το ανέφερε εν τη ρήμη του και ο πατήρ Χρυσόστομος, παρηγορώ και παράκληση σημαίνει παρηγοριά. Θυμάστε ο Κύριος τι είπε, ότι συμφέρει ημίν ή να απέλθω και άλλων παράκλητων και παρακαλέσω τον Πατέρα και άλλων παράκλητων πέμψω ημίν το Πνεύμα το Άγιον ως ο εκ του Πατρός εκπορεύεται και άλλων παράκλητων πέμψω και πέμψει ο Πατήρ κλπ. Τι σημαίνει παράκλητος? Παράκλητος σημαίνει εκείνος που έχει την δύναμη να με μωρώξει, που έλεγε παλιά η γιαγιά. Και ας μου επιτραπεί αυτή η φρασιολογία. Τι σημαίνει δείχνω την αγάπη μου σε έναν άνθρωπο σαν μωρό? Σημαίνει τον παρηγορώ, τον αγκαλιάζω, τον σκέπω. Και παράκλησης, Παναγία η παρηγορήτρα, Παναγία η παράκλησης, η Αγία παράκλησης, είναι εκείνη που σκέπει και παρηγορεί τον καθένα από μας. Μακάρι, όπως ακριβώς το εζήτησε ο ομιλητής προηγουμένως και εσείς Αγία Οικουμένη μαζί με τον ιστορίσαντα την Αγία Εικόνα και εκείνους που είχαν την καλή ιδέα αυτής της ιστορίσεως, η κυρία Θεοτόκος να αποβεί παράκλητος αυτού του μοναστηριού. Δηλαδή, αφενός μεν να λέει ναι πάντοτε στις παρακλήσεις, τις δίκαιες παρακλήσεις των αδελφών αυτής και του πνευματικού τους πατέρα, του Πατρός Χρυσοστόμου, και ιδίως να αποβαίνει παρηγοριά για τον καθέναν και την καθεμία από σας. Έτσι πολλά και ευλογημένα. Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος.